Για θέματα της εκπαίδευσης, όπως ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν, ενημερώθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης. Από την πλευρά του, ανέδειξε τις μεταρρυθμίσεις και τα νομοθετήματα του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με την εκπαίδευση. Σήμερα είμαστε στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο για δύο λόγους. Πρώτα, για να κοινοποιήσουμε, να συζητήσουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο και αφορά πολλούς τομείς της παιδείας, την οποία θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Θέλουμε να βαθμίσουμε το σχολείο, το κάνουμε χρήσιμο, χρηστικό, και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε να συνομιλούμε με τους εκπαιδευτικούς μας και με τους μαθητές μας. Και δεύτερον, για να φουγκραστούμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Επειδή το όλο μεταρρυθμιστικό σχέδιό μας και οι όλες μας ενέργειες περνούν μέσα από τη βάση, θέλουμε να ακούμε τους προβληματισμούς, τις απορίες, τα προβλήματα που έχει η εκπαιδευτική κοινότητα και με βάση αυτά να διαμορφώνουμε την πολιτική μας. Για το σκοπό αυτό και επισκεφθήκαμε πολλά σχολεία και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα, όλων των βαθμίδων, και πρέπει να πω ότι έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από τους εκπαιδευτικούς, από τους μαθητές, από την κτηριακή υποδομή, από τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία, με την αξιοπρέπεια των μαθητών, με τον πολύ κριτικό λόγο των εκπαιδευτικών και τον αξιοπρεπέστατο. Ο κ. Κόπτσης είχε τη δυνατότητα να συζητήσει με τους εκπαιδευτικούς που του μετέφεραν και εκείνοι τους προβληματισμούς τους για το φόρτο εργασίας αλλά και για τη γραφειοκρατία στη σχολική κοινότητα. Μου ανέφεραν τον φόρτο, κυρίως εκεί θα εντόπιζα το επίκεντρο των συζητήσεων, τον φόρτο εργασίας που έχουν αυτόν τον καιρό στα σχολεία, μέσα από γραφειοκρατία που επιβάλλουν, που οι ίδιοι μάλλον θεωρούν ότι υφίσταται η όλη αυτή η υλοποίηση της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Τους τόνισα ότι η γραφειοκρατία είναι ένα μέρος στο οποίο πρέπει να σταθούν δευτερευόντως. Είναι φυσικά αναγκαίο να εκφράζεται σε μια κόλλα χαρτί, σε ένα σχέδιο, όλο αυτό το αποτύπωμα της δουλειάς τους, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία των πραγμάτων. Είτε ένα εργαστήριο δεξιοτήτων, είτε ένα αξιολόγηση, μας ενδιαφέρει η πραγματική, η σημασία που δίνουμε, η βαρύτητα είναι σε αυτό, καθ' αυτό το γεγονός, στην αποτελεσματικότητά τους, για να έχει τελικά αντίκτυπο στους ίδιους μαθητές μας. Ο στόχος είναι όλα αυτά να περνάνε μέσα από το σχολείο για να αποδίδουν στους μαθητές μας, να ωφελούνται οι μαθητές μας. Επιπρόσθετα, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία, τα οποία θεωρούνται πιο αναβαθμισμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 120 πρότυπα και πειραματικά σε όλες τις περιφέρειες, πρότυπα σχεδόν σε όλες. Βαδίζουμε σταδιακά, με αργά βήματα πλέον όσον αφορά τις αυξήσεις των πρότυπων και πειραματικών. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό που μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε δεόντως. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι η ποιοτική αναβάθμισή τους μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών, μέσα από την υλοποίηση καινοτομιών και προγραμμάτων τα οποία θα διαχυθούν σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τα σχολεία να αποκτήσουν πραγματικά μια άλλη φυσιογνωμία αυτό. Στο μέλλον θα έχουμε φυσικά αύξηση, φέτος όχι άλλη. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό και μας χαροποιεί το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτήσεων είναι περίπου τετραπλάσιος από τον αριθμό των θέσεων οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη να είναι διαθέσιμες ακριβώς.